Όντως ήταν τελικά κλείνοντας η χρονιά, να πούμε ότι ήταν μια χρονιά η οποία δεν ήταν τόσο αρνητική όπως φάνηκε κάποια στιγμή προς την αρχή της σεζόν, η οποία ήταν λίγο ανησυχητική τα φαινόμενα. Για να διευκρινίσουμε, πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μετά από δύο χρονιές COVID, ο κόσμος είχε όρεξη να βγει να κινηθεί παγκοσμίως και πραγματικά ήταν μια ωραία χρονιά. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ αισιόδοξο κλίμα και φέτο και οι προσδοκίες των συναδέλφων και γενικότερα της τοπικής οικονομίας ήταν αρκετά υψηλές. Με το ξεκίνημα όμως τη σεζόν, αυτό δεν φάνηκε και πραγματικά ξαναδεδομένου δημιούργησε μια ανησυχία. Στην πορεία της σεζόν ήρθε κόσμος, η αγορά κινήθηκε, επειδή όμως ήταν, μιλάμε πλέον για διαφορετικά δεδομένα. Πέρυσι ήταν ένας κόσμος ο οποίος είχε δύο χρόνια να βγει, είχε συσσωρεύσει χρήμα, ήταν διαφορετικό κομμάτι, ήταν πολύ ελεύθερος τουρισμός, καταλαβαίνετε ότι κινήθηκε περισσότερο κομμάτι στην αγορά. Φέτο είχαμε κάτι διαφορετικό. Ναι, μεν ήρθε κόσμος, ήταν πολύ πιο μαζεμένος και είχαμε και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του All Inclusive, το οποίο άφησε πολύ λιγότερα χρήματα στην αγορά. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα λιγότερα χρήματα στην κοινωνία των Χανίων και στην τοπική αγορά. Σίγουρα όμως δεν ήταν μια κακή χρονιά. Ήταν μια χρονιά που κινήθηκε η αγορά, απλώς δεν ήταν των προσδοκιών μας. Πρέπει εδώ φυσικά να προσθέσουμε ότι είχαμε φέτο μια μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενέργειας, πρώτων υλών, προϊόντων. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι περιόρισε πάρα πολύ το αποθεματικό που έμεινε σε κάθε επιχείρηση. Σε γενικές γραμμές, δεν ήταν μια κακή χρονιά, θα πούμε. Ήταν μια χρονιά η οποία κάτι παρέμεινε εδώ πέρα. Θα πρέπει να δούμε τα λάθη που γίνανε, θα πρέπει να δούμε τι αρνητικό πήγε, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην περίπτωση χρονιά. Τα Χανιά δείχνουν μια καλή εικόνα, είναι ένας προορισμός αγαπητός στο εξωτερικό, θα έχει συνέχεια. Εμείς φυσικά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αφενός από την τοπική κοινωνία, πάρκινγκ, δρόμους, παροχές γενικότερα. Εμείς σαν επιχειρηματίες, αν και πιστεύω ότι το επίπεδο, το επιχειρηματικό επίπεδο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, από τα μαγαζιά μας, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών. Οι τιμές, εγώ δεν θα έλεγα ότι για το εξωτερικό είναι κακές, θα έλεγα ότι παραμένουμε ένα σχετικά καλός προορισμός για τον ξένο. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι φθηνότεροι ανά την περιοχή, αλλά δεν είμαστε ακριβώς προορισμός. Άρα, αν πιστεύω, αν συντεταγμένα κάτσουμε κάτω και μελετήσουμε κάποια αρνητικά που μπορεί να υπήρξαν, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός.